Κυριάκος Μητσοτάκης τι έταξε? Έταξε καλύτερους μισθούς, έταξε καλύτερες συντάξεις, έταξε καλύτερες δουλειές και τελικά είμαστε τρίτοι από το τέλος ως προς την μειωμένη αγοραστική δύναμη της χώρας, πίσω από τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Έγινε μια αύξηση του κατώτατου μισθού κάτω από τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπερκαλυφθούν οι τεράστιες ανατιμήσεις στα προϊόντα. Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί και συνεχίζει να αρνείται, δεν το συζητά καν, τη μείωση των έμεσων φόρων. Έταζαν μείωση φόρων και κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Και τώρα τι έχουμε? Τους πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι, τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι και τη μεσαία τάξη συνεχώς να συρρυκνώνεται. Για τον απλούστατο λόγο ότι αρνείται να πάρει στοιχειώδη μέτρα που έχουν πάρει σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία προφανώς δεν επεκαλύπτει τον πληθωρισμό, γι' αυτό λέμε στα 880 ευρώ, γι' αυτό λέμε αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10%. Ο εγκέφαλος αυτού του επιτελικού παρακράτους των παρακολουθήσεων είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χτες ομολόγησε καταρχάς ότι υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Δεν θυμάμαι ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε τον κύριο οικονόμο, όταν ήταν κυβερνικός ο εκπρόσωπος, να μιλάει για σκάνδαλο υποκλοπών. Όπως επίσης τον είδαμε να λέει ότι τελικά δεν υπάρχει εθνικός λόγος των παρακολουθήσεων. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης τελικά ποιος είναι ο λόγος της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη? Και αν το γνωρίζει, ποιος είναι αυτός ο λόγος? Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Ορίστε. Πώς τοποθετεί το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Είπε ο κ. Ανδρουλάκης κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Κατά τη γνώμη σας, ισχύει αυτό και ποιοι είναι αυτοί? Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι θα πρέπει να χυθεί άπλο το φως, ότι υπήρξε μια εκτεταμένη προσπάθεια και μεθοδευμένη προσπάθεια για συγκάλυψη, για να μπορέσουν να συγκαλυφθούν οι ευθύνες πρώτα απ' όλα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και έχουμε πει ότι μια προοδευτική πλειοψηφία, η οποία θέλουμε να βγει από τις κάλπες 21 Μαΐου με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για προανακριτική επιτροπή, ώστε τίποτα να μην μείνει. Άρα λέτε, σκιά. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το μόνο για τον οποίο κοστίζει, είναι για αυτούς που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις εταιρείες που κερδοσκοπούν βάρος των συμφερόντων των πολλών. Αυτό που είναι δύσκολο είναι πραγματικά να αντιμετωπίσουμε πολιτικά, ναι, τη δική σας ακατάσχετη ψευδολογία για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξέρετε τι είναι ακατάσχετη ψευδολογία? Κύριε οικονόμου, ξέρετε τι είναι? Να λέτε ότι θα στηρίξετε τα δημόσια νοσοκομεία, μάλιστα, αλλά να λέτε ότι δεν θα αυξηθεί ο υπολογισμός για τα δημόσια νοσοκομεία. Ναι, με 10.000 προσλήψεις. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις αν δεν αυξηθεί ο υπολογισμός?